έχουμε ένα αγρόκτημα στο χώρο του ψυχιατρίου μέσα, ένα θερμοκήπιο και παράγουμε βιολογικά προϊόντα. Για την ώρα είμαστε 2 εργαζόμενοι εδώ, αλλά έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές, αλλά και παιδιά από το πρόγραμμα που 3 φορές την εβδομάδα ανεβαίνουν εδώ πάνω και βοηθάνε. Έπεσε σε εμάς η συγκυρία στο ότι μόλις είχαμε κάνει ένα βήμα μπροστά με τα social media, με ένα ραδιοφωνικό σταθμό, κάναμε κάποια διαφήμιση και είχε αυξηθεί λίγο το πελατολόγιο μας. Και πάνω στην απογείωση, ας πούμε, τη δικιά μας, στην αύξηση τη δικιά μας, έπεσε η πανδημία. Κατά κάποιο τρόπο, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να βγει ο κόσμος από το σπίτι του, είχαμε κάποια αύξηση πάνω σε αυτό. Ήταν πάρα πολλοί που δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι και το θεωρήσαμε και σαν ένα λειτουργήμα που πηγαίναμε τα προϊόντα στο σπίτι με το βιοκοφινάκι μας. Εμείς βρήκαμε τρόπο να βγάλουμε ειδικές άδειες για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, βέβαια, επειδή οι ομάδες δεν γινόντουσαν κανονικά στην κοινότητα, είχα πολύ λιγότερη βοήθεια από τα παιδιά. Ναι, αυτό κάπως μας δυσκόλεψε. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη βγάζουμε το βιοκοφινάκι και ετοιμάζουμε τα προϊόντα μας και έχουμε κάποιους εθελοντές, αλλά και άτομα από την ΚΙΣΕΠ που ήρθαν σαν εθελοντές και μοιράζαμε τα κοφινάκια μας. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Εμείς, ας πούμε, στο τότε προσέχαμε ακόμη πιο πολύ και προσπαθούσαμε να κάνουμε και τον κόσμο να νιώσει πιο εντάξει μαζί μας. Γιατί φαντάζομαι ότι σαν και εμάς και ο κόσμος μπορεί να ήταν τρομοκρατημένος. Και χρησιμοποιήσαμε εκείνο τον καιρό, ιδιαίτερα μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, κρατούσαμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και στο χώρο μας εδώ. Δηλαδή και όταν ετοιμαζόταν το βιοκοφινάκι υπήρχε αυτό το πράγμα. Απολύμανση στους πάγκους που είχε ετοιμαστεί το βιοκοφινάκι, όλα αυτά τα ωραία. Τα ωραία, τα άσχημα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να το περάσουμε και έξω αυτό. Έτσι, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν φοβόταν να παραγγείλει από εμάς εκείνο τον καιρό. Εμάς δεν μας βοήθησε καθόλου η κυβέρνηση. Προφανώς αναφέρεσαι στα 800, 600, δεν ξέρω πόσα χρήματα δώσανε. Εμάς δεν μας βοήθησε πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν μας ένταξε πουθενά. Και από την άλλη, και να μας ένταζε, ρε παιδί μου, εμείς μπορεί και να συνεχίζαμε να δουλεύουμε. Δηλαδή, εμείς στο μεταξύ μας είχαμε κάνει μια κουβέντα, γιατί όλοι τρομοκρατηθήκαμε, το μήπως να σταματήσουμε. Ήταν πολύ σημαντικός εκείνος ο καιρός, γιατί ήδη ήταν η διαφήμιση, ήταν τα αγροκτήματα, ήταν όλα τα φυτά μας ήταν σχεδόν μικρά τότε, τα περισσότερα. Εμείς τα φυτάκια μας τα φτιάξαμε από σπόρους, πήγανε τόσο, τα έχουμε μεγαλώσει εμείς ήδη τα περισσότερα. Έτσι, και το πονούσαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε μια συζήτηση που κάναμε και ακόμα να μας ένταξε η κυβέρνηση, που δεν μας ένταξε σε κανένα καθεστώς, σε κάτι τέτοιο, εμείς θα προσπαθούσαμε να ερχόμαστε μόνο και μόνο γι' αυτό. Μην πάει τζάμπα κόπος μας. Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ σε εμάς, νομίζω, τουλάχιστον σε μένα. Έτσι. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ πιο καλά από το τώρα. Γιατί το λέω αυτό ότι είναι ότι, σας είπα και πριν, ότι εμείς δίνουμε την ψυχή μας για αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν αναφέρουμε μόνο σε μένα, αναφέρουμε σε όλους όσους είναι μέσα στην ΚΙΝΣΕΠ. Έτσι. Όλοι δίνουν την ψυχή τους για αυτό το πράγμα.